σε συνεργασία με την περιφερειακή και την τοπική αυτοδιοίκηση και με τους οικονομικούς παράγοντες της περιοχής, να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα αναπτυξιακά εργαλεία. Το πιθανότερο στα μέσα Αυγούστου, τοποθετεί ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θόδωρος Χατζηπαντελής, τον τελικό στρατηγικό σχεδιασμό για τη συνέχιση της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου. Αυτό φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι ένα σχέδιο το οποίο θα έχει ενδεχόμενα σενάρια, δεν θα είναι ένα σχέδιο που θα δίνει μία μοναδική λύση. Αυτό, όπως είχαμε πει και όταν ξεκίνησε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο η διαβούλευση αυτή, θα τεθεί υπόψη των αντιπροσώπων του λαού και δηλαδή των Δήμων και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και των υπόλοιπων επιχειρηματικών και κοινωνικών εταίρων της περιοχής, έτσι ώστε και αυτοί να δώσουν το δικό τους προβληματισμό στα θέματα αυτά. Και βεβαίως θα συνομολογηθεί, θα διαπραγματευτεί το Πανεπιστήμιο με το Υπουργείο, το οποίο είναι ο εντολέας και ο ελεγκτής όλης αυτής της λειτουργίας, και το σχέδιο ανάπτυξής του και το στρατηγικό του σχέδιο, έτσι ώστε με τις λογικές αυτές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να βρισκόμαστε στη θέση στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, όχι το 12-13, αλλά κατά πάσα πιθανότητα το 13-14, να έχουμε μια νέα ακαδημαϊκή διάρθρωση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Χατζηπαντελής, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ήταν το μοναδικό ίδρυμα στη χώρα που προχώρησε μέσω της διαδικασίας της διαβούλευσης, η οποία διήρκησε περίπου ένα χρόνο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με τη διοίκηση να αναγκάζεται κάθε χρόνο, όπως σημειώνει, να ξοδεύει ένα μεγάλο ποσό της τάξης του 35-40% των διαθεσίμων του για κάλυψη των διδακτικών αναγκών, που μεταφράζεται σε επιπλέον προσωπικό που καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών, κυρίως των δύο νεότερων. Τα άλλα τέσσερα τμήματα, τα δύο παιδαγωγικά, το τμήμα Βαλκανικών Σπουδών και το τμήμα Μηχανολόγων, είναι επαρκή. Χρειάζονται βέβαια ενίσχυση σε διάφορα πράγματα, αλλά γενικά είναι επαρκή. Άρα λοιπόν έχουμε πάντα αυτό το μόνιμο άγχος και το μόνιμο πρόβλημα. Αλλά θέλουμε να διαβεβαιώσουμε και μέσω του τύπου και των μέσων ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα όσο αφορά την ομαλή λειτουργία των 6 προγραμμάτων σπουδών που έχει το Πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή και την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών λειτουργιών.